θα δώσω το εξής στοιχείο, το οποίο προκύπτει μέσα από έρευνα της Eurostat. 2 στους 3 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ψωνίζουν online, μέσα από το διαδίκτυο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του 2021, σε 2 μήνες θα έχουμε και τα στοιχεία για το 2022, το 67% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρομαι σε ηλικιακές ομάδες από 16 έως 74 ετών, αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες μέσα από το διαδίκτυο. Ωστόσο, Εύη, να βάλουμε και την Εύη της Πανούτης στη συζήτηση, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς και σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο Ελλάδας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε καθημερινή βάση έχουμε και καταγράφονται λεγόμενες διαδικτυακές απάτες. Πολύ σωστά. Και όχι μόνο απάτες, αλλά και δυσκολία ουσιαστικά στο να ολοκληρωθούν και να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι αγορές. Από το 20 μέχρι και το 21 είδαμε την πανδημία να αλλάζει τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Και σίγουρα αυτά τα ποσοστά τα οποία είδαμε που αφορούν στην Ευρώπη για το 2021 έρχονται να συμπληρώσουν όλη εκείνη τη συζήτηση που είχε γίνει για το click away, click in shop και την δυσκολία της φυσικής παρουσίας στα καταστήματα, στα εμπορικά καταστήματα. Είναι πολύ εύκολο και μας βολεύει να καθόμαστε σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή στα ζεστά το χειμώνα ή το καλοκαίρι, βέβαια, εξαρτάται όπως, ακριβώς όπως θέλει ο καθένας. Αν και για ορισμένους είναι και μια πολυτέλεια πλέον αυτό, λόγω και της ενεργειακής κρίσης, να λέμε τα πράγματα και να τα μιλάμε κανονικά. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να καθόμαστε σε ένα υπολογιστή και να προχωράμε σε αγορές. Ωστόσο, η κίνδυνη είναι πάρα πολύ και από εκεί που δεν το περιμένεις θα την πατήσεις. Τι έχουμε? Λοιπόν, θα δούμε 2 κάρτες που ουσιαστικά είναι κωδικοποιημένες κάποιες συμβουλές για τις online αγορές. Εγώ να πω βέβαια ότι οι συμβουλές αυτές και η παρουσίαση προκύπτει μέσα από τη συνεργασία και την επαφή που έχουμε και με τον κύριο Παπαπροδρόμου, τον υποστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πάμε ωστόσο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Λοιπόν, οι καταναλωτές, λοιπόν, οι πελάτες θα πρέπει να ελέγχουν ότι ο ιστότοπος παρέχει ασφαλή σύνδεση για τη μετάδοση δεδομένων, τη μεταφορά δηλαδή την πληρωμή μέσω καρτών, ναι. Να ελέγχουν τις βασικές πληροφορίες του καταστήματος αλλά και του προϊόντος το οποίο θέλουν να αγοράσουν, να μην πείθονται από υπερβολικά δελεαστικές τιμές. Έχουμε δει πολλές φορές να πληρώνουμε κάτι και ποτέ να μην έρχεται στην πόρτα μας. Να προτιμούν ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν αντικαταβολή, να πληρώσουμε δηλαδή στον μεταφορέα ο οποίος θα μας φέρει στο σπίτι το εκάστοτε προϊόν. Ασφαλείς λοιπόν ηλεκτρονικές συναλλαγές, φυλάσσουμε τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, δεν τα αφήνουμε αποθηκευμένα στο κινητό, στον υπολογιστή για να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση κάθε φορά. Να μην εισάγουν κωδικούς ή ιστοσελίδες από αμφιβόλου προελεύσεως ή εισερχόμενη ηλεκτρονική επιστολή. Να διαγράφουν μηνύματα άγνωστης ή αμφίβολης προέλευσης και να ελέγχουν σχολαστικά τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών επιστολών. Κάτι το οποίο μας δίνει μια γενικότερη εικόνα για το πώς πρέπει να προσέχουμε για να αγοράζουμε μέσα από το διαδίκτυο. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Παπαπροδρόμου, τον υποστράτηγο εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα κύριε Σπανού. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βάλαμε σε μία σειρά κάποιες συμβουλές. Βέβαια υπάρχουν δεκάδες, η αλήθεια είναι, εκατοντάδες θα έλεγα. Ωστόσο, την ίδια ώρα, με αφορμή και τα περιστατικά σε καθημερινή βάση τα οποία καταγράφονται, θα πρέπει λίγο να κινητοποιήσουμε, θα πρέπει λίγο να προβληματίσουμε, θα πρέπει λίγο να είμαστε περισσότερο υποψιασμένοι. Θα έλεγα είναι στο πλαίσιο το να αυξήσουμε τις ψηφιακές δεξιότητές μας και ικανότητες, γιατί προηγουμένως που αναφέρατε για τα στοιχεία της έκθεσης, αν δείτε επιμέρους στοιχεία, βλέπετε ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση και ένα, θα έλεγα, ψηφιακό χάσμα και ένα έλλειμμα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τα στοιχεία που οι χώρες που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά στις διαδικτυακές αγορές είναι χώρες του Βορρά κυρίως, σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία για παράδειγμα, σε αντίθεση με χώρες του Νότου όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η χώρα μας, που υστερούν σε σχέση με τις χώρες αυτές. Αυτό δείχνει ένα πρώτο στοιχείο, μια πρώτη παρατήρηση, είναι ότι εκεί είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον. Είναι και γενικότερη κουλτούρα, η αλήθεια είναι, η οποία διαμορφώνεται σε μια χώρα και δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Παπαπροδρόμου, έχουμε καθυστερήσει και ποιες είναι οι δράσεις μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και μηχανισμό που θα δημιουργήσουμε προκειμένου η νέα γενιά να δημιουργήσει αυτά τα αντανακλαστικά τα οποία δεν έχουμε. Θα έλεγα, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή είμαι αισιόδοξος ως άνθρωπος
Θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι αργά να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Το θέμα είναι να έχουμε διάθεση και αυτά που προηγουμένως αναπτύξατε με τη μορφή των σύμβουλων, τα οποία προέρχονται προφανώς από περιστατικά που δεν πήγανε καλά, δηλαδή ήταν παθήματα προηγουμένως και μας έγιναν μαθήματα και σήμερα τα βλέπουμε με τη μορφή των σύμβουλων, πράγματι να μας γίνουν μαθήματα. Δηλαδή το θέμα είναι να μάθουμε καλά, σωστά και να εμπιστευόμαστε τις τεχνολογίες, όχι να έχουμε ένα φοβικό, μια φοβική στάση θα έλεγα. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι να ενδιαφερθούμε πιο υπεύθυνα, ναι, να ενδιαφερθούμε να ενημερωθούμε καλύτερα. Και όταν μας δίνει τη δυνατότητα, όπως αυτή τη στιγμή που μέσω των μέσων ενημέρωσης γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις που είναι στη θετική κατεύθυνση, νομίζω ότι όλοι συμβάλλετε και εσείς, το καθένας από τη στιγμή. Κύριε Παπαδρόμου, αυτή η στενή επαφή που έχουν και η οικειότητα που αποκτούν παιδιά δημοτικού, για να μην πω από τον νηπιαγωγείο και πιο πριν, με την τεχνολογία, με ένα λάπτοπ, με ένα smartphone, θα μας βοηθήσει να φτάσουμε σε αυτό τον πολυπόθητο στόχο που έχουμε θέσει, δηλαδή στην εξοικείωση και στη διαμόρφωση μιας σωστής νοοτροπίας και κουλτούρας, ή οι κίνδυνοι ελοχεύουν και θα τους βρούμε μπροστά μας? Το σημείο κλειδί, κύριε Παναγιωτόπουλε, για μένα είναι ότι θα πρέπει να συνοδευτούν αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες και με συνδυασμό και με άλλες δεξιότητες με κύριο θα έλεγα στοιχείο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Επίσης την κουλτούρα των δικαιωμάτων του ως καταναλωτές. Θα πρέπει δηλαδή οι μαθητές που σήμερα πάνε στο σχολείο ως αυριανοί καταναλωτές, μάλλον ήδη καταναλωτές, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος σε κάθε σημείο και στιγμή της ζωής του είναι καταναλωτής, έχει την ιδιότητα του καταναλωτή, να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Και είναι μια καλή ευκαιρία το σχολείο να αναπτύξει αυτές τις, θα έλεγα, τις δεξιότητες πιο διευρυμένα, το οποίο να ακουμπά πραγματικά στις απαιτήσεις της σημερινής της ζωής, έτσι όπως σήμερα είναι τα πράγματα. Στο βαθμό που έχει επικυρωποιημένες απαντήσεις στις επικυρωποιημένες ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και είναι καλό αυτό το στοιχείο που είπατε προηγουμένως, γιατί πράγματι τα παιδιά μας είναι πιο εξοικειωμένα με τις τεχνολογίες. Άρα θα μπορούσε να είναι ένα κλειδί, θα έλεγα, ένας μοχλός ανάπτυξης. Πάντως, κύριε Παπαπροδρόμου, όσο αυξάνεται η γνώση και η προστασία που προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αυξάνεται και το λεπτό σημείο, και είναι η λεπτή γραμμή που μας διαχωρίζει από τον δράστη, από αυτόν ο οποίος θέλει να μας εξαπατήσει. Θέλω να πω ότι και εκείνοι, δηλαδή παλαιότερα, δεν φανταζόμασταν ότι θα ερχόταν ένα επίσημο, που θα φαινόταν ένα email σαν επίσημο από την ελληνική κυβέρνηση, από την εφορία, το οποίο όμως θα έκρυβε κινδύνους που έχουν να κάνουν με το να μας αρπάξουν χρήματα. Και αυτό βεβαίως ελοχεύει και όταν αγοράζουμε μέσα από το διαδίκτυο. Δεν έχει να κάνει μόνο με ένα σύνδεσμο που μπορεί να πατήσουμε. Και βέβαια, κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω λίγο να αναφέρω ένα στοιχείο με το οποίο δεν έχουμε πιαστεί σχεδόν ποτέ. Μιλάμε για εξοικείωση της νέας γενιάς, ακόμα και των ηλικιωμένων, με smartphones και με τη νέα τεχνολογία και με τους κινδύνους που ελοχεύουν, αλλά και οι δράστες, οι επιτίδοι, οι απατεώνες, εξοικειωμένοι είναι με τη νέα τεχνολογία και ίσως είναι και ένας παράγοντας που έχει οδηγήσει στην αύξηση αυτών των περιστατικών. Θα έλεγα ότι η ευρηματικότητά τους δεν σταματά και σε συνδυασμό, θα έλεγα, με την κινητικότητα, την επιδεξιότητα και θα έλεγα μια αμεσότητα που έχουν στην πρόσβαση και αυτή στην εξέλιξη των τεχνολογιών, φυσικά παρακολουθούν και αναπροσαρμόζουν τον τρόπο δράσης, το modus operandi. Γι' αυτό και βλέπετε μια διευρυμένη, θα έλεγα, περιπτωσιολογία στις απάτες. Είναι ίσως το μοναδικό αδίκημα οι διαδικτυακές απάτες που κάθε μέρα εξελίσσονται και έχουν κάποιες παραλλαγές. Εμείς οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι ιδιοκτικές αρχές, και μάλιστα με σημείο αιχμής αναφέρουμε στη Europol, γιατί αυτά που είδατε τα στοιχεία και οι συμβουλές προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης του Κυβερνοεγκλήματος, αλλά και από άλλους οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια που εδρεύει στη χώρα μας, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή και μια σειρά άλλων αρχών που προσπαθούν να δώσουν και να ενημερώσουν έγκαιρα και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. Είναι δεδομένο πράγματι ότι οι κυβερνοεγκληματίες που ασχολούνται με τις κυβερνοαπάτες έχουν μια ευελιξία ταχύτερη, θα έλεγα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς μένουμε και απαθείς και παρατηρητές. Και μάλιστα,
Συμπληρώνοντας αυτό που είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου και ολοκληρώνοντας, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει και μία αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, γιατί ο κόσμος έχει πολύ περιορισμένο budget. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, να κατέβουμε στα μαγαζιά, να χαζέψουμε, να μπούμε, γιατί υπάρχει και μία οικονομική δυσπραγία. Επομένως, στοχεύουν στο προϊόν που θέλουν, μπαίνουν και το αγοράζουν. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται και οι ηλεκτρονικές αγορές και οι απάτες. Συμφωνώ, κύριε Ασφανού, θα έλεγα ότι ακριβώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που επαγγέλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει και στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ξεχνάμε ότι οι τεχνολογίες υπηρετούν και οικονομικούς στόχους και σκοπούς. Έτσι, να βελτιώσουν τις κοινωνίες μας, να απολαμβάνει και ο κόσμος τις καλύτερες τιμές και ποιοτικά όμως προϊόντα. Αλλά εδώ προσοχή, αυτό που είπατε στην αρχή, σαν συμβουλή, το πολύ φτηνό πολλές φορές μας βγαίνει ακριβό. Έτσι, εκεί θέλει προσοχή. Είναι άλλο πράγμα να προσέχουμε τις κριτικές που υπάρχουν γύρω από ένα προϊόν, να επιλέγουμε όλες αυτές τις σωστές συμβουλές που είπατε στην αρχή και νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.